Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι πρόδειλο και έχει αναγνωριστεί ακόμα και από την κυβέρνηση ότι ο φετινός προϋπολογισμός είναι υποαίρεση, χρησιμοποιώ τη λέξη, τη φράση που έχει πει η Τρόικα και ουσιαστικά δεν έχει διαψεύσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση και φαίνεται και από αυτή τη συζήτηση στη Βουλή ότι εφόσον επίκειται η συμφωνία και η δίθεν διαπραγμάτευση με την Τρόικα για το δημοσιονομικό κενό και το χρηματοδοτικό κενό, προφανώς θα περιμένουμε σε λίγες εβδομάδες ένα νέο προϋπολογισμό. Άρα αναρωτιέμαι, όπως και πολλοί βουλευτές εδώ μέσα, τι συζητάμε αλήθεια? Ποιο είναι το αντικείμενο σήμερα της συζήτησης? Είναι τα νούμερα? Δυστυχώς, για πολλούς βουλευτές της κυβέρνησης, για τους υπουργούς, τα νούμερα είναι μόνο. Τη στιγμή που εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα ζουν σε συνθήκες φτώχειας, εξαθλίωσης, στερούνται τα βασικά είδη. Δέστε την πρόσφατη ανάλυση της Ελστάτ και της Eurostat. Αυτά τα νούμερα όμως, καθώς και τους δείκτες που έχουν σχέση με την υγεία, που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θεσπίσει για το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας και σήμερα μας φέρνει πραγματικά σε επίπεδο για άλλους βαλκανικής χώρας, για άλλους τριτοκοσμικής, αυτούς τους δείκτες και αυτά τα νούμερα δεν τα κοιτάτε. Δεν θέλετε να τα δείτε. Έχετε πρόβλημα βεβαίως. Και έχετε πρόβλημα γιατί για να τα δείτε, για να τα αναγνωρίσετε, πρέπει να πάτε μέσα στο λαό, να δείτε τη δυστυχία του. Αλλά δεν μπορείτε να τον αντικρίσετε στα μάτια. Γιατί ετοιμάζεστε αυτή τη στιγμή και τις επόμενες εβδομάδες να τον φέρετε σε ακόμα μεγαλύτερη δυστυχία. Αφαιρείτε λοιπόν με τον προϋπολογισμό, εκτός από τα 11 δις που αφαιρέσατε πέρυσι το 2013, άλλα 5,3 δις. Με δύο χτυπήματα. Μειώνετε 2,9 δις τις δαπάνες και κυρίως από το κοινωνικό κράτος, το 80%, το 2,7 δις από το κοινωνικό κράτος, από την υγεία, δηλαδή την εργασία, από την υγεία που σήμερα οι ασθενείς για να πάνε στο νοσοκομείο πρέπει να αγοράσουν από το φαρμακείο, ακόμα και τις γάζες, τα ράματα, τους ουροκαθετήρες, τα σεντόνια. Και μειώνετε 300 εκατομμύρια τις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων. Πού θα τα φτάσετε, κύριε Σταϊκούρα, που μας είπατε? Αναγνωρίσατε όντως ότι μειώνονται κατά 200, είπατε εσείς 30, οι δαπάνες στα νοσοκομεία? Πού θα τα φτάσετε λοιπόν? Αυτό να σκεφτείτε. Και όχι τα νούμερα αν είναι λίγο πάνω ή λίγο κάτω. Και να μας απαντήσετε τι συνέπειες θα έχει αυτό. Και λέτε ότι με όλα αυτά, βεβαίως, παράγεται πρωτογενές πλεώνασμα, γιατί αυτό είναι το καινούριο που φέρνετε στο φετινό προϋπολογισμό. Τυμπανοκρουσίες. Και μάλιστα το συνδέεται με το μέλλον. Δηλαδή ότι αυτό θα μας οδηγήσει στις λεωφόρους της εξόδου από το μνημόνιο, της ανάπτυξης κτλ. Κτλ. Πώς το παράγεται λοιπόν το πρωτογενές πλεώνασμα? Με τους 4 εκατομμύρια φτωχούς, τους 3,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους, που ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, μας είπε ότι δεν ξέρουμε πόσοι ακριβώς είναι. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση, λέει, να καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες όλων των πολιτών. Είναι δύο από τις αλήθειες του, γιατί μας έχει ταράξει τα ψέματα για τα νοσοκομεία που δεν θα έκλεινε, αλλά έκλεισαν, για τις απολύσεις που δεν θα έκανε, αλλά δεν δεσμεύτηκε χθες οι δηλώσεις του στην Επιτροπή ότι θα γίνουν. Και άλλα ψέματα του κυρίου Υπουργού Υγείας, που είναι απελπιστικά μόνος του στο σχέδιό του για τον νεοποίη, ότι δήθεν δεν θα εφάρμοζε τη Task Force το σχέδιο, αλλά αυτό εφαρμόζει. Έτσι, αλλά έχει πει και αλήθειες λοιπόν, ότι τα ιδιωτικά συστήματα μας φέρουν περισσότερο από τα δημόσια στην υγεία, και εκεί λοιπόν πάει το πράγμα. Ότι η Τρόικα, λέει, δεν μας είπε να κόψουμε σόν και καλά λεφτά από την υγεία κι άλλα. Μας είπε να μπορούμε να βρούμε από αλλού. Αλλά δεν μπορείτε να βρείτε. Δεν πασχίζεστε, δεν θέλετε. Και χτες μάλιστα μας είπε ότι, αναφερόμενος σε κριτική που κάνουμε για το μνημόνιο, ότι το μνημόνιο, λέει, για σας πάει με όλα, όπως η Coca-Cola. Και ο υπουργός, ο κύριος Στουρνάρας, μας λέει ότι το μνημόνιο είναι το καλύτερο κείμενο στη χώρα. Αποφασίστε λοιπόν τι είναι το μνημόνιο.
Και από πρώτης πρώτου λέτε δεν θα πάρετε, λέει, και νέα μέτρα. Αυτό ο προπολογισμός δεν έχει νέα μέτρα, είναι ψηφισμένα. Για το λαό όμως είναι νέα, που θα κληθεί να δίνει 25 ευρώ στα νοσοκομεία για να νοσηλευτεί, χώρια από αυτά που βάζει από την τσέπη του για τα υλικά. 60.000 πολίτες από πρώτης πρώτου χάνουν το ΕΚΑΣ, που σημαίνει που για πολλούς είναι το μοναδικό έσοδο για να ζήσουν. Αυτά δεν είναι νέα μέτρα. Οι αυξήσεις στα τιμολόγια, στα εισιτήρια, όλα αυτά, λέει, δεν είναι νέα μέτρα, έχουν ψηφιστεί. Μα τα ίδια θα μας πείτε όμως και του χρόνου, όταν θα φέρετε πραγματικά νέα μνημόνια, ότι και αυτά είναι, έχουν προβλεφθεί. Όταν η σύνταξη θα φτάσει στα 360, έχει προβλεφθεί από το πρώτο μνημόνιο να φτάσουμε σε συντάξεις και μισθούς Βουλγαρίας. Αυτά θα μας πείτε πάλι. Η μόνιμη δικαιολογία, φόρος ακινήτων, πληστηριασμοί. Θα πάρετε αλήθεια και τα σπίτια, την ιδιωτική περιουσία, γιατί όλα αυτά τα μέτρα που παίρνετε, την ανοχή σας για να λεφτώ, κύριε Πρόεδρε, που παίρνετε αυτά τα χρόνια, τη στιγμή που ξέρετε ότι δεν μπορεί να πληρώσει άλλο ο Έλληνας πολίτης, άρα τι έχετε πίσω στο μυαλό σας, ότι θα πάρετε και την ιδιωτική περιουσία και θα μας το φέρετε έτσι για τους βουλευτές σας κυρίως, γιατί ο λαός θα αντιδράσει δυναμικά, για τους βουλευτές σας προσπαθείτε να τους κάνετε να το ψηφίσουν αύριο μεθαύριο. Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη που έχετε, κύριοι βουλευτές της συμπολίτευσης, της συγκυβέρνησης. Και κλείνω όσον αφορά με την απάτη που μας λέτε ότι όλα αυτά είναι για να μειωθεί το δημόσιο χρέος, το οποίο έχει φτάσει στα 175% του ΑΕΠ. Από πριν το μνημόνιο έχει μειωθεί στα 321 δις από τα 329. Αυτό ήταν 4 μνημόνια, 2 κουρέματα, δυστυχία στον ελληνικό λαό για να φτάσουμε σε αυτό το πενιχρό αποτέλεσμα. Και αυτό μας λέτε ότι θα συνεχιστεί. Όμως κρύβεται από τον ελληνικό λαό ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής, το TUPAC, εάν δεν φτάσει το χρέος στο 75% της αποπληρωμής, τότε θα είμαστε σε ισόβια, σε αιώνια επιτήρηση, σε αιώνιο μνημόνιο. Επίσης κρύβεται ότι θα είμαστε απικία χρέους, διότι και η απόκληση παραμικρή από τα δημοσιονομικά θα μας κόβει ακόμα, θα παρακρατείται ακόμα και το ΕΣΠΑ. Ποια λοιπόν ανάπτυξη, ποια, με τις ιδιωτικοποιήσεις που ουσιαστικά στερούν βασικά εργαλεία από το κράτος, με την απώλεια ανθρώπινου δυναμικού τους νέους να μεταναστεύουν? Λέτε ψέματα και σύντομα θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε τον ελληνικό λαό πριν να είναι πολύ αργά. Δώστε τώρα την ευκαιρία. Αυτό είναι το μόνο που μπορείτε να προσφέρετε, να προσφύγει ο ελληνικός λαός στις κάλπες για να σας διώξει. Σας ευχαριστώ.